γνώριζαμε ότι θα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, το οποίο έχει να κάνει, ήταν πολύ σημαντικό για μας, γιατί προηγούμαστε μια ήττα εντός έδρας, η οποία θεωρώ ότι δεν πήραμε αυτό που αξίζαμε. Θεωρώ ότι τα παιδιά κάνανε τρομερή προσπάθεια και πραγματικά σας δίνω πάρα πολλά συγχαρητήρια, γιατί πραγματικά νομίζω ότι παίξαμε και καλό παιχνίδι και κέρδισαμε δίκαια απέναντι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία ήταν πάντα δύσκολη πολύ. Συνεχίζουμε παιχνίδι-παιχνίδι μέχρι να φτάσουμε στο στόχο μας. Συγχαρητήρια στον Πειραιώ, έχουμε καλή πορεία και στον Πειραιώ. Νομίζω ότι έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες. Θεωρώ ότι το σκορ του τελικού μας αδικεί με βάση τις ευκαιρίες που δημιουργήσαμε στο παιχνίδι. Στο πρώτο δεκάλεπτο θα πω ότι δεν μπήκαμε καλά στο παιχνίδι. Η Καβάλα είχε τον έλεγχο και την πρωτοβουλία. Νομίζω μετά από εκεί ισορροπήσαμε. Δημιουργήσαμε τις φάσεις, δημιουργήσαμε τις καταστάσεις. Και κόντρα στο τέλος του παιχνιδιού η Καβάλα ευτύχησε με ένα τυχερό γκολ να προηγηθεί και να μείνουμε πίσω στο σκορ. Νομίζω ότι αντιδράσαμε. Δημιουργήσαμε κλασικές ευκαιρίες τις οποίες δεν αξιοποιήσαμε. Και έτσι το ημίχρονο πήγε στο 0-1. Στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ έχουμε μπει, έχουμε ξεκινήσει δυνατά, πληρώσαμε ένα ατομικό λάθος και η Καβάλα πέτυχε το 0-2. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα να μπορέσει να ανατρέψει ένα τέτοιο σκορ. Νομίζω όμως τα παιδιά δεν σταμάτησαν την προσπάθεια. Συνεχίσανε να κυνηγάνε το παιχνίδι μέχρι το τελευταίο λεπτό. Θεωρώ ότι πέρα από τον αντίπαλο, και επειδή γίνεται συνεχόμενη φορά, αν και δεν θέλω να αναφέρουμε στο θέμα της διαιτησίας, για ένα ακόμα παιχνίδι ο διαιτητής η διοίκηση γενικά δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Τι να κάνουμε, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε γι' αυτό. Διαιτητής είναι μεγάλη και ιστορική ομάδα και νομίζω αξίζει τον σεβασμό από όλους. Και ειδικά τώρα που η ομάδα έχει φτάσει σε ένα σημείο πολύ καλό και αυτή τη στιγμή αποπνέει υγεία. Και σε αυτό σίγουρα έχουμε ήδη ο Δήμαρχος και ο Κώσικο Δήμος και η διοίκηση του Σταύρου Νατσιάβα. Νομίζω ότι ο κόσμος είναι αυτή τη στιγμή άτυχος που δεν μπορεί να παρακολουθήσει την προσπάθεια της ομάδας του Καβαλαίου. Να είναι σίγουρος όμως ότι για αυτή την ομάδα τα καλύτερα έρχονται. Να δώσει χαρακτήρα στα παιδιά για την προσπάθεια. Εμείς συνεχίζουμε το στόχο που έχουμε πάλι. Ήταν 5 αγωνιστικές και νομίζω ότι μέσα από την διαδικασία των παιχνιδιών αυτών θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε και πολλά νέα παιδιά που έχουν πολύ ταλέντο. Και σίγουρα αυτά τα παιχνίδια με μεγάλο βαθμό δυσκολίας θα είναι ένα σημαντικό κριτήριο για αυτά τα παιδιά, παρά οι προπονήσεις. Θα δώσουμε τη δυνατότητα, όπως κάνουμε και ήδη, σε πολλά παιδιά να μπορέσουν να αναδειχθούν μέσα από αυτή την ομάδα και να δείξουν κατά πόσο μπορεί η ομάδα να υπολογίσει σε αυτά. Συγχαρητήρια και πάλι στους ποδοσφαιριστές, γιατί έγινε η προσπάθεια, δεν έχω κανένα παράπονο από αυτό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πιο ρεαλιστές σε ορισμένες φάσεις του παιχνιδιού και στις τέσσερις φάσεις, αλλά πάλι θα πω ότι δικαιούμαστε κάτι παραπάνω από αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι τουλάχιστον το βαθμό της ισοπαλίας θα έπρεπε να τον είχαμε πάρει. Ευχαριστώ.